Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα για το θέμα που είχαμε παρουσιάσει του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το θέμα που ανοίξαμε πριν από δύο εβδομάδες με την παρέμβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και τις επιστολές που έστειλε ακόμη και στον Πρωθυπουργό, θέτοντας θέματα οικονομικής διαχείρισης, απειλώντας στην ουσία ακόμη και με διαγραφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το διεθνές κίνημα. Μαζί μας για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σε αυτή την υπόθεση είναι ο Τάσος Θέλογλου. Και πάλι, καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Τότε η Διεθνής Οργάνωση είχε κάνει λόγο για τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είχαμε και οικονομικούς ελέγχους από το ΣΔΟΕ. Ναι, οι οικονομικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ αφορούν τη διαχείριση των κληροδοτημάτων. Σε αρχές Απριλίου, λοιπόν, εκλήθη ο πρόεδρος του ΕΡΙ Κουντινάν και πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, κ. Μαρτίνης, από το ΣΔΟΕ, να δώσει εξηγήσεις για τους όρους μεταβίβασης των ακινήτων, όσα ακίνητα δηλαδή πουλήθηκαν. Διότι στα στοιχεία που κατασχέθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από την οικονομική αστυνομία, έγινε επίσκεψη οικονομικής αστυνομίας στο νοσοκομείο και κατασχέθηκαν κάποιες καταστάσεις. Σε αυτές τις καταστάσεις που μπορούμε να τις δούμε, προέκυψαν διαφορές. Προέκυψαν ότι διάφορα κληροδοτήματα. Βλέπουμε το όνομα του κληροδοτήματος, δίπλα βλέπουμε το ποσό που έπρεπε να υπάρχει μέσα από τη μεταβίβαση του κληροδοτήματος και το ποσό που υπήρχε τελικά στις 31/12/2011. Είναι τεράστιες οι διαφορές, δηλαδή. Ναι. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό. Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε από αυτό, αλλά ενδιαφέρεται όμως και για τις μεταβίβασεις. Αυτά δεν είναι αυτά που έχουν μεταβιβαστεί. Αυτά είναι, αν θέλετε, το προϊόν της μεταβίβασης και τι έχει μείνει από το προϊόν της μεταβίβασης. Το ΣΔΟΕ λοιπόν ζητά να μάθει τις συνθήκες της μεταβίβασης, αλλά υπάρχει και μια εξήγηση που δίνεται από την πλευρά του κ. Μαρτίνη και του Ερυθρού Σταυρού, της διοίκησης του Ερυθρού Σταυρού. Και αυτή η εξήγηση είναι ότι επειδή το ΕΡΙ Κουντινάν είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν επιδοτείται από το κράτος, όπως για παράδειγμα το ΝΑΣΙΟ, τιμολογούσε σε τιμές αγοράς, αλλά πληρωνόταν με τις τιμές που είχαν ορίσει τα ασφαλιστικά ταμεία κάτω από τις τιμές της αγοράς. Ναι. Αυτή η διαφορά δημιουργούσε ένα διαρκές έλλειμμα το οποίο τροφοδοτείται από τη διαχείριση αυτή των κληροδοτημάτων. Μια και είπε ΕΡΙ Κουντινάν, τι γίνεται με το ΕΡΙ Κουντινάν? Είχαμε δει και στις επιστολές τότε χαρακτηριζόταν μνημείο κατά κακοδιαχείριση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Το ΕΡΙ Κουντινάν έχει συνολικά, όπως θα δούμε στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, ένα χρέος των 260 εκατομμυρίων ευρώ. Χρέος προς προμηθευτές, φαντάζομαι γενικά. Προμηθευτές και 90 εκατομμύρια είναι ένα δάνειο που είχε πάρει από τη Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα. Το οποίο δάνειο, και έναντι αυτών, έναντι αυτού του χρέους, έχει λαμβάνει από τα ταμεία και το ευρύτερο δημόσιο 91 εκατομμύρια ευρώ και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες. 250 του χρωστάνε, χρωστάει, 90 του χρωστάνε. 90 του χρωστάνε. Δηλαδή η διαφορά είναι 150 εκατομμύρια. Από αυτά τα 150 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια αφορούν ένα δάνειο της Μαρφίν Εγνατίας Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στην εκαθαρίστρια στην Κύπρο, δηλαδή είναι στο κομμάτι που έχει απομείνει στην Κύπρο. Ναι. Και κανονικά θα έπρεπε εκεί να. Όταν μένει ένα δάνειο στον εκαθαριστή, είναι πολύ κακό αυτό, διότι αρχίζουν οι διαδικασίες μετά των πληστηριασμών κλπ. Επιδιώκει λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η ελληνική κυβέρνηση να μεταφερθεί αυτό το δάνειο στο ελληνικό κομμάτι, δηλαδή που έχει αναλάβει τώρα η Πειραιώς, και στη συνέχεια να διευκολυνθεί με το engineering που θα γίνει αυτού του δανείου ένας νέος αγοραστής, ώστε να έχει κάποιες πιο ελκυστικές συνθήκες, να πάρει σκοπό. Ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ίσως το πιο σύγχρονο νοσοκομείο του Λεκανοπεδίου της Αττικής και σε διαφορετική περίπτωση θα πουλιόταν για οικόπεδο, για ακίνητο δηλαδή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.